Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα για το χθεσινό παιχνίδι αναλυτικά. Νομίζω ότι οι πρωταγωνιστές της χθεσινής νίκης του Παναθηναϊκού ήταν ο Βέρμπιτς, ο οποίος πραγματικά ήταν μεταμορφωμένος. Έμοιαζε πολύ με το Βέρμπιτς που ξέραμε πριν στον Παναθηναϊκό. Και... ωραίο γκολ γερμανικό έβαλε. Φοβερό γκολ έχει βάλει, αλλά είναι και στις φάσεις μέσα. Είναι και στο πρώτο γκολ στην κεφαλιά πάσα που κάνει στο Σπόραρ. Έχει άλλη μια φάση που τη βγάζει ο Κότνικ. Έχει καλές... Δεν είχε νεύρα για δεύτερο συνεχόμενο μάτς. Κοίταξε, νεύρα λίγο έβγαλε στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Όταν έφαγε κάτι κλωτσιές. Ναι. Και επειδή είχε δει κίτρινη κάρτα για μια φάση που εγώ τουλάχιστον δεν είδα ότι υπάρχει κίτρινη κάρτα εκεί. Φυσικά δεν είναι πέναλτι, αλλά δεν είναι και θέατρο. Ο, δεν είναι θέατρο, όχι, όχι. Ναι, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να βγάλει κίτρινη κάρτα εκεί. Όχι, για θέατρο, όχι, όχι. Γι' αυτό το λόγο και γι' αυτό το λόγο πιστεύω και τον άλλαξε κιόλα. Ο Βέρμπιτς ήταν ο ένας. Ο δεύτερος ήταν ο Μπερνάρ, ο οποίος για πλάκα έβγαζε κάθε στους συμπαίκτες του. Βεβαίως από τα πόδια του ξεκινάει και το πρώτο γκολ, μετά πάει μπάλα από το κεφάλι του Βέρμπιτς στο Σπόραρ. Ο τρίτος είναι ο Κότσιας, ο οποίος έχει κάνει τεράστιο παιχνίδι, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ο καλύτερος του γηπέδου ήταν. Ο καλύτερος του γηπέδου ήταν, πραγματικά αστήρευτες δυνάμεις και όχι μόνο αυτό. Έκανε αυτό με τις μπούκες που έκανε από εσωτερικά όπως έμπαινε και έβγαινε έξω ο Παλάσιος, δημιουργήσε μεγάλη ανισορροπία στην άμυνα του Βόλου και επειδή εκεί τέριαξε χθες πολύ καλά ο Μπερνάρ, γινόταν πολύ παιχνίδι από δεξιά με αποτέλεσμα Παναθηναϊκός να δημιουργεί συνέχεια ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και το 1-0 να μοιάζει πολύ λίγο. Βέβαια να σου πω ότι ο Ουες δεν θυμίζεται για τα ανασταλτικά του καθήκοντα, έτσι. Ναι, εντάξει, σε αυτό συμφωνώ, αλλά δεν είναι θέμα. Όχι, όχι, προφανώς, ναι. Ναι, εγώ πιστεύω ότι ήταν θέμα και της ομάδας, δηλαδή για το πώς έβγαινε, πώς δημιουργούσε. Διότι μην ξεχνάς ότι ο Βόλος έπαιξε με 5 χθες, δεν έπαιξε με 4. Ναι, ναι, ναι. Είχε 3 στόπερ για αυτόν τον λόγο. Ναι. Έπαιξε κλειστά. Παρ' όλα αυτά ο Παναθηναϊκός βρήκε τον τρόπο με συνδυαστικό ποδόσφαιρο, με παίκτη ανάμεσα στις γραμμές, με πρώτο και καλύτερο το Βέρμπιτς, να δημιουργήσει όλες αυτές τις φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, το 1-0 να τον αδικεί και στο δεύτερο ημίχρονο να φτάσει σε ένα 3-0 και μετά να κάνει ένα διαδικαστικό παιχνίδι με ευκαιρίες στα παιδιά που δεν έχουν πολύ συμμετοχή. Είπα για το Βέρμπιτς, είπα για τον Κότσιρα, ο τέτοιος είναι ο Μπερνάρ και ο τέταρτος φυσικά είναι ο Σπόραρ, ο οποίος έχει βάλει πάλι γκολ. Έχει χάσει και άλλη μια ευκαιρία. Γενικά είναι ένας φορ που κάνει τη διαφορά στον Παναθηναϊκό και που ήρθε το καλοκαίρι για να κάνει αυτό που βλέπουμε να κάνει, να σκοράρει και να δημιουργεί καταστάσεις. Είναι ένα πολύ καλό δείγμα το χθεσινό. Το λέω διότι όσοι βρεθήκαμε στην Κύπρο και είδαμε τις προπονήσεις, διαπιστώσαμε ότι βγήκαν πράγματα που δούλεψε ο Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή αυτοί οι αυτοματισμοί, αυτή η παρουσία του Βέρμπιτς ανάμεσα στις γραμμές είναι πράγματα που δούλεψε ο Γιωβάνοβιτς στην Κύπρο και στο τελευταίο φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα τα είδαμε, απλά δεν είδαμε την ένταση που είχε χθες ο Παναθηναϊκός, γιατί πολύ απλά το χρησιμοποιούν ήταν επίσημο παιχνίδι. Είναι φανερό ότι μπήκε η ομάδα στο γήπεδο με στόχο να καθαρίσει την πρόκληση της ουσίας από το πρώτο παιχνίδι και με το 3-0 μπορούμε να το πούμε ότι αυτό έχει γίνει. Έτσι. Τουλάχιστον θα δώσει τη δυνατότητα στον Γιωβάνοβιτς στο δεύτερο παιχνίδι να χρησιμοποιήσει παιδιά που δεν έχουν πολύ συμμετοχή ή και παιδιά που θα έρχονται από τις ακαδημίες και θα έχουν... Να ξεκουράσει τους επιβαρημένους, να... τέλος πάντων... Ναι, θέλω να σταθώ σε ένα παιδί το οποίο είδαμε για πρώτη φορά χθες, τον Κυριόπουλο, 18 χρονών, από την Κόπρο έχει το παιδί αυτό. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει ξεχωρίσει από τις ακαδημίες ο προπονητής, η θέση του είναι δεξί εξτρέμ, συνδυάζει ταχύτητα και τεχνική, τον παρακολουθεί από πέρσι. Τυχαία δηλαδή δεν τον πήρε μαζί του και στην Κύπρο και πιστεύω ότι είναι ένα παιδί που αν προσέξει και προσεχθεί μπορεί να εξελιχθεί. Έτσι. Απλά χθες τον είδαμε για πρώτη φορά, πιστεύω ότι δεν ξέρω τώρα πόσες φορές θα πάρει ευκαιρία φέτος γιατί ξέρεις τώρα τα παιχνίδια του παραδείγματος έχουν άλλη ένταση, είναι τελείως διαφορετικά, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο αν προσεχθεί μπορεί τα επόμενα χρόνια να κάνει πράγματα και να βοηθήσει την ομάδα και να βγάλει ένα παιδί από την Ακαδημία πάλι ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, να πούμε ότι γεμάτο το γήπεδο δεν ήταν, αλλά αυτοί που ήρθαν στο γήπεδο χθες χάρηκαν την ομάδα και πραγματικά στο δεύτερο ημίχρονο είχε σηκωθεί το γήπεδο στο πόδι. Με αυτά που έβλεπαν ήταν ενθουσιασμένοι και με τις ενέργειες του Μπερνάρ και με το γκολ του Βέρμπιτς. Με τη διάθεση που έδειξε ο Παναθηναϊκός. Κοίταξε, το περίεργο Τάσο ήταν. Ναι. Το εντυπωσιακά περίεργο, λέω εγώ, ότι το ξεκίνημα του παιχνιδιού και με εξαίρεση ένα 7 λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. Ναι,
Εκεί που έγινε αυτό το μπέρδεμα με το φάουλ του Μάγνουσον και το καθεξής. Αν εξαιρείς αυτό το 7 λεπτό που ήταν λίγο κενό στο ρυθμό του Παναθηναϊκού, είχε ρυθμό λες και δεν σταμάτησε ποτέ να παίζει πρωτάθλημα. Ναι, έχεις δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό ήταν το εντυπωσιακά περίεργο. Δηλαδή, λες, όπα, τι γίνεται εδώ. Ναι, αυτό σημαίνει ότι τους έχει κρατήσει σε γρήγορα ο coach και τους έχει και χθες τους ετοίμασε αυτό το παιχνίδι. Και νομίζω ότι αυτό που μας είπε και ο Φώτης Ιωαννίδης με τον Διονύση Δεσίλα στο Sport FM είναι ισχύει, το βλέπουμε. Δηλαδή, για τους παίκτες του Παναθηναϊκού κάθε μάτς είναι ξεχωριστό. Mm-hmm. Πριν το χρυσό μάτς δεν σκεφτόταν τι θα γίνει στο πρωτάθλημα. Σκεφτόταν μόνο το χρυσό μάτς. Τώρα σκέφτονται μόνο τον Ιωνικό. Με αυτό το σκεπτικό συνεχίζουν, έτσι ώστε να μπορέσουν σε κάθε μάτς να παίρνουν την νίκη, που είναι ο κύριος στόχος. Να πούμε ότι περιμένουμε μέσα στην ημέρα της υπογραφής του Ρούμπεν Πέρεθ. Το παρανήγγειλε και ο ίδιος. Το παρανήγγειλε χθες το βράδυ ο ίδιος. Είχαμε πει εδώ και καιρό ότι θα είναι ο πρώτος από τους τέσσερις που γίνονται συζητήσεις που θα ανανεώσει. Θα μείνει για άλλα δύο χρόνια. Να πω κάτι για τον Ρούμπεν Πέρεθ. Mm-hmm. Εντάξει, νομίζω ότι αγωνιστικά δεν μπορούμε να πούμε πολλά, γιατί όλοι έχουν καταλάβει πλέον ότι είναι ένας παίκτης εγκέφαλος. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που όταν παίζει αλλάζει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Mm-hmm. Έτσι. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στον επαγγελματισμό του Ρούμπεν, διότι ταλαιπωρήθηκε από ίωση από το Σάββατο, από την Παρασκευή το Σάββατο, μέχρι την παραμονή του αγώνα, δεν έκανε προπονήσεις, έκανε μία προπόνηση στην παραμονή του αγώνα και χθες ήταν στην 11η και είδαμε πώς ήταν. Αυτό δείχνει τον επαγγελματισμό του παίκτη. Οποιοςδήποτε άλλος θέση θα μπορούσε να πει στον coach, άστο καλύτερα, δεν είμαι 100%, να παίξω το επόμενο παιχνίδι. Αυτός όχι, ήταν εκεί και σαφέστατα βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Να σταθώ επίσης στις δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το παιχνίδι, όπου ανέλησε το σκεπτικό του για τις μεταγραφές. Είπε μια ατάκα η οποία είναι πιασάρικη, διότι είπε, ρε παιδί μου, ότι οι μεταγραφές δεν είναι όπως στο σούπερ μάρκετ. Μπράβο στους ρεπόρτερ που μετά το πάθημα Μπαλάφα ρωτάνε. Μετά το πάθημα, Μπράβο στους ρεπόρτερ. Εντάξει, όχι, εντάξει. Εκεί ήταν, όχι. Η ερώτηση δεν ήταν ποιος θα είναι ο επόμενος. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Εντάξει. Είπε μεταξύ άλλων ότι μην νομίζω ότι το έχω για γούρι, άλλα γούρια έχω, αλλά δεν έχω γούρι να παίρνω παίκτης την τελευταία ημέρα. Πρώτος απ' όλους θέλω εγώ και πρώτα απ' όλα με και ο Παναθηναϊκός να, όσο πιο γρήγορα να έρθουν οι παίκτες. Είπε ότι οι μεταγραφές δεν είναι όπως σούπερ μάρκετ. Πάω δηλαδή, βλέπω το προϊόν, το παίρνω, το αγοράζω και το παίρνω. Θέλει πολλή ανάλυση, θέλει πολλή προσοχή και πρέπει πάντα για να γίνουν μεταγραφές να βρίσκεις αυτό που πρέπει και σου κάνει. Και ότι φυσικά υπάρχουν στόχοι, τις θέσεις τις ξέρετε, τις έχετε γράψει υπερχαρακτηστικά, ενώ στο δεξί εξτρέμ το 8-10 ή το αριστερό μπακ. Από εκεί πέρα όμως χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται χρόνος και χρειάζεται όσον αφορά τις επιλογές πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, τώρα υπάρχει ένα όνομα το οποίο γράφτηκε χθες ο Πολωνός Μπακ Πούχατς, mm-hmm. που παίζει στην Ουνιόν Βερολίνου. Είναι ένας παίκτης που απασχολεί τον Παναθηναϊκό, αλλά ακόμα δεν μπορώ να πούμε κάτι. Το λέω αυτό διότι καλό είναι, τουλάχιστον εγώ αυτό θέλω να κάνω, είναι όταν είναι κάτι να γίνει, να είμαστε πολύ κοντά να το λέμε, γιατί ο κόσμος ξέρεις, μπερδεύεται καμιά φορά. Είναι μια περίπτωση όπως και οι άλλες που αναφέραμε, ο Γιάχαμπανκς, ο Ιρανός, ο Κάολι Βραζιλιάνος, ο Προνός, ο Πούχατς, είναι παίκτες που είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού. Τους κοιτάει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν ξέρεις πώς εξελίσσονται τα πράγματα και τι μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Ναι. Πάντως υπάρχει μια, στο είπα από χθες, υπάρχει μια κινητικότητα. Ναι, ναι, ναι. Ο στόχος είναι να γίνει τουλάχιστον μια μεταγραφή μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου. Ναι. Και βλέπουμε για το τι άλλο θα γίνει. Μας το είπε και ο coach εχθές ότι και ο ίδιος θα ήθελε, αρκεί να βρεθούν οι παίκτες όπως ακριβώς. Και αρκεί να... δεν είναι εύκολο, είπε χαρακτηριστικά, να πάρεις τέτοια εποχή παίκτες. Τι εννοεί ο Γιοβάνοβιτς? Εννοεί ότι έχουμε 16 Δεκεμβρίου, ότι τώρα οι ομάδες μπορεί να ζητάνε, ξέρω εγώ, 1,5 εκατομμύριο παραπάνω από την αξία του παίκτη, και ο προπονητής είναι ο πρώτος που θέλει αυτό να μην συμβαίνει, για να μην μπλέξει ο Παναθηναϊκός και πάθει αυτά που έπαθε τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε καταλαβαίνεις τι εννοεί. Θα δούμε. Πάντως είναι δεδομένη η απόφαση για ενίσχυση της ομάδας, έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο γύρο να έχει λύσεις, να μπορέσει να έχει το ρόστερ μεγαλύτερο βάθος, έτσι, να φέρνει παίκτες από τον πάγκο
που πραγματικά θα ανεβάζουν το επίπεδο της ομάδας στις μεσοεπιθετικές θέσεις, γιατί εκείνη το μεγαλύτερο πρόβλημα, στη θέση των εξτρέμ και στη θέση του 8-10, από αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ο Μπερνάρ με τον τραυματισμό του Υγεία. Ωραία. Πάμε ένα break, φίλε, και επιστρέφουμε.